14 μήνες έχουν πλέον περάσει από την παράδοση της νέας παραλίας της Θεσσαλονίκης στο κοινό. Ευχαριστημένοι εμφανίζονται οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης από την κατάσταση που επικρατεί στη νέα παραλία της πόλης. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι θα μπορούσαν να λείπουν τα σκουπίδια που συναντάμε σε κάποια σημεία, καθώς επίσης και τα γκραφίτι. Πάρα πολύ καλή. Είναι μια διέξοδος για όσους μένουν εδώ, αλλά και από μακριά να περπατήσουν. Εδώ όταν περπατάς, εγώ περπατάω πάρα πολύ. Καθαρίζει το μυαλό, η ψυχή, ο οργανισμός, τα πάντα. Είναι καταπληκτική. Κατεβαίνετε καθημερινά για βόλτα? Το τελευταίο καιρό ναι. Το γεγονός ότι υπάρχουν σκουπίδια σε μερικά σημεία ή κάποια γραφίτι σχεδιασμένα στους τοίχους. Αυτά δεν μας αρέσουν καθόλου. Mm-hmm. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Η γενική σας αίσθηση όμως? Μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορούσε να γίνει είναι και ωραία. Καλύτερη. Μπορούσε να γίνει και καλύτερη, πάρα πολύ. Τι θα διορθώνατε, τι θα αλλάζατε? Παράδειγμα, εγώ πήγα στην Αγγλία και είδα στο Πόρσμουθ κάτι ωραία βαρκάκια σένα, όπως είναι εκείνη η μικρή λιμνούλα που ήσασταν προηγουμένως. Για μικρά παιδάκια. Πολύ ωραία αίσθηση. Καλή είναι, δεν είναι άσχημη. Αν μπορούν να την κάνουν καλύτερη, καλύτερα θα είναι. Αλλά πολύ καλύτερη είναι από ό,τι ήταν πριν. Κατεβαίνετε καθημερινά για βόλτα εδώ? Σχεδόν, σχεδόν. Πάρα πολύ ωραία είναι, παιδιά. Πολύ ωραία. Εγώ ταξιδεύω στην Ευρώπη, τέτοιο όμορφο πράγμα δεν έχω δει πουθενά. Κατεβαίνετε συχνά στην παραλία? Κάθε μέρα σχεδόν. Ωραίοτατη. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία χρήζουν ακόμη τακτοποίησης. Εσείς τι βλέπετε? Εγώ δεν νομίζω. Είναι πολύ ωραία η παραλία μας. Κατεβαίνετε συχνά? Κάθε μέρα. Είναι το καλύτερο που... Κάθε μέρα ερχόμαστε. Που είναι για κάθε μέρα ερχόμαστε, πρωί και βράδυ, και είναι ωραία. Το ότι υπάρχουν κάποια σκουπίδια σε κάποια σημεία. Αυτό είναι. Και περισσότερο τα σκυλιά. Να έχουν το χώρο τους και να είναι το άλλο καθαρό. Δεν είναι πιο όμορφο? Ναι, γιατί παιδάκια περπατάνε, εμείς περπατάμε. Τα σκυλιά είναι μέσα μας, είναι ζώα, τα θέλουν οι άνθρωποι. Αλλά να έχουν το χώρο τους. Και να τα καθαρίσουν κιόλας και να τα έχουν. Όπως αυτό το θέλουν. Απ' όλα, λέρωσε το ζώο του να το καθαρίσει. Στο μεταξύ, τους τρεις κύκλους του έργου του Γιώργου Ζογολόπουλου που κοσμεί τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης στο ύψος του ναυτικού ομίλου, βανδάλισαν άγνωστοι. Στο χώρο που είναι εγκατεστημένο το έργο, βρίσκονται πλέον μόνο οι δύο κύκλοι, ο μικρός και ο μεσαίος σε μέγεθος, καθώς ο μεγαλύτερος έχει μεταφερθεί με σοβαρές φθορές σε αποθήκη του Δήμου για επισκευή. Οι άγνωστοι δρούν κυρίως βραδινές ώρες, με συνεργό το σκοτάδι. Η ομάδα φίλη της νέας παραλίας εδώ και καιρό ζητά τη φύλαξη και εποπτεία του χώρου, ενώ η διοίκηση του Κεντρικού Δήμου αναφέρει πως μετά τις καταστροφές στο κλειπτό Ζογολόπουλου δόθηκε εντολή σε υπαλλήλους του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης να κάνουν νυχτερινές περιπολίες.